ακούτε. Οι τύποι εργασίας που μπορούμε να προσθέσουμε είναι όπως έχουμε δει αρκετοί. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το team. Μου λέει λοιπόν ότι ένας τύπος εργασίας που μπορώ εγώ να ανεβάσω, να φτιάξω, είναι το team. Το team αφορά τι? Να πάρω τους παθητές τους οποίους έχω στην τάξη μου, να τους χωρίσω σε ομάδες, να βάλω μία εργασία σε κάθε ομάδα ή μπορεί να είναι η εργασία κοινή για όλες τις ομάδες, αλλά τα παιδιά πλέον να δουλέψουν σε ομάδες. Να δώσουν μία απάντηση στην εργασία αυτή, άρα εγώ μετά στη συνέχεια να έρθω και να βαθμολογήσω τις συνδυασμένες επιδόσεις τους, έτσι, τη συνδυασμένη προσπάθειά τους. Στο team assignment λοιπόν, όπως και σε όλα τα assignment, σε όλες τις εργασίες, καλούμε να δώσω έναν τίτλο, να δώσω βέβαια τις οδηγίες, να πω ακριβώς τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές μου στην εργασία αυτή και τα κλασικά, να δώσω κατηγορία, πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει η εργασία μου και βέβαια να πατήσω save. Εμφανίζεται η κλασική οθόνη εφόσον έχω δημιουργήσει μια εργασία όπου εγώ μπορώ να επεξεργαστώ τις ρυθμίσεις που έχω βάλει. Προσοχή όμως, όταν εγώ δημιουργώ εργασία με ομάδες, θα πρέπει να έρθω και να επεξεργαστώ και το δεύτερο tab, έτσι ώστε να φτιάξω τις ομάδες οι οποίες χρειάζονται για την εργασία αυτή. Τι μου λέει λοιπόν, εδώ δεν υπάρχουν ομάδες, θα πρέπει να έρθεις να τις δημιουργήσεις. Άρα θα πρέπει να πατήσω new και να δημιουργήσω μία νέα ομάδα. Οι ομάδες μπορούν να χωριστούν σε άτομα 2, 3, 4 ατόμων, όσων ατόμων θέλω εγώ. Και όσες ομάδες θέλω εγώ να δημιουργήσω. Άρα πάμε να φτιάξουμε τη νέα ομάδα 2, 3, 4, ανάλογα τι εργασία θέλετε να δώσετε στους μαθητές. Πατώντας λοιπόν εδώ το μολυβάκι, μου λέει ότι μπορώ να έρθω και να επιλέξω μέλη. Αυτοί είναι όλοι οι μαθητές μου, στη φυσική με πειράματα. Άρα εγώ μπορώ να έρθω και να πω τι, ότι οι εξής μαθητές θα αποτελέσουν μία ομάδα. Εφόσον λοιπόν τους επιλέξω, τους μαθητές μου, όσους μαθητές θέλω, πατάω submit. Έχουν φτιάξει λοιπόν αυτοί οι 5 μαθητές τη νέα ομάδα, αυτή την οποία έφτιαξα. Στην συνέχεια θα πρέπει να έρθω και να δημιουργήσω, να βάλω τους μαθητές στη δεύτερη ομάδα. Όταν λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε φτιάξει τις ομάδες και έχουμε δηλώσει τα μέλη των ομάδων αυτών, στη συνέχεια πλέον στο προφίλ των μαθητών εμφανίζεται ότι είναι μέλη της τάδε ομάδας και με βάση τις οδηγίες που έχουμε δώσει στην εργασία μας, τη συγκεκριμένη, σαν ομάδα θα πρέπει να την εκτελέσουν. Για παράδειγμα, τι είχαμε φτιάξει με ομάδες. Στη φυσική με πειράματα μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους μαθητές και να τους ζητήσουμε να κάνουν μαζί ένα πείραμα. Άρα λοιπόν, φτιάχνω την εργασία ομάδας και δίνω τις εξής οδηγίες. Σε ομάδες των 2, γεμίστε ένα γυάλινο μπουκάλι λάδι μέχρι το χείλος και ένα μπουκάλι νερό μέχρι το χείλος. Τοποθετήστε τα στην κατάψυξη. Σε μία παράγραφο γράψτε τι παρατηρήσατε όταν ανοίξατε την κατάψυξη και γιατί. Άρα λοιπόν, αυτή η ομάδα την οποία εγώ δήλωσα θα πρέπει να εκτελέσει το πείραμα και μαζί από κοινού να μου γράψουν μία απάντηση για την συγκεκριμένη εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί το ίδιο και για τους 2 εφόσον θα είναι ομαδική. Άρα λοιπόν, στο συγκεκριμένο τύπο εργασίας μπορούμε να θέσουμε, να δώσουμε εργασίες στους μαθητές μας ανά ομάδες, τις οποίες ομάδες, όπως είδαμε όμως βέβαια, θα πρέπει πριν, εφόσον φτιάξουμε έτσι την εργασία, πριν τη δώσουμε στους μαθητές, να τις ορίσουμε εμείς οι ίδιοι τις ομάδες.